Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα σας πω 18 πράγματα τα οποία πιθανόν δεν γνωρίζετε για τα ολοκένουργια iPhone 11. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι έχουμε Night Mode. Αν και έχουμε δει αυτή τη λειτουργία σε άλλους κατασκευαστές όπως είναι η Huawei, η Samsung, η LG ακόμα και η Xiaomi, για πρώτη φορά έχουμε Night Mode και στα iPhone 11. Παρ' όλα αυτά και ενώ το Night Mode αφορά καθαρά το λογισμικό, δεν θα υπάρχει υποστήριξη στις προηγούμενες γενιές των iPhone. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο, αφορά τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά λογισμικού τα οποία θα υπάρχουν μόνο στα iPhone 11. Πέρα από το Night Mode έχουμε το Quick Take στην ουσία μπορούμε να πιέσουμε το πλήκτρο το οποίο παίρνουμε φωτογραφία και να το κρατήσουμε παρατεταμένα ώστε να καταγράψουμε βίντεο. Επίσης και η λειτουργία Burst Mode ενώ παίρνουμε μία φωτογραφία, μπορούμε να σύρουμε αριστερά και έτσι λοιπόν να έχουμε τη λειτουργία burst mode. Και ενώ θα μπορούσαν πολύ εύκολα να μεταφερθούν αυτά τα χαρακτηριστικά στα προηγούμενα iPhone, αυτό δεν συμβαίνει. Το επόμενο είναι ότι, αν και οι φήμε θέλανε τα νέα iPhone να είναι πιο λεπτά από την προηγούμενη γενιά, στην πραγματικότητα τόσο το 11 Pro και το 11 Pro Max είναι κατά 0,4 χιλιοστά πιο παχιά ενώ το iPhone 11 έχει το ίδιο ακριβώς πάγο με το iPhone XR. Επίσης τα νέα iPhone δεν έχουν υποστήριξη για 5G και ναι γνωρίζω ότι όντω το 5G ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως παρόλα αυτά κατασκευαστές όπως η Samsung, η Oppo, η LG... Η OnePlus, η Xiaomi προσφέρουν συσκευέ με υποστήριξη για 5G και σίγουρα, αν έχετε σκοπό να κρατήσετε τη συσκευή σα μερικά χρόνια, σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα σα ενδιέφερε. Επίση, κάτι που φαίνεται ότι αποφάσισε τελευταία στιγμή Apple να μην συμπεριλάβει στα νέα iPhone είναι υποστήριξη για αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Και το παράδοξο εδώ πέρα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυαρχίδα τη Samsung για να φορτίσουμε την δεύτερη γενιά των Apple AirPods ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με τα νέα iPhone. Κάτι ακόμα το οποίο φαίνεται να ακύρωσε τελευταία στιγμή η Apple είναι η υποστήριξη για το Apple Pencil. Ε, υπήρχαν πάρα πολλά link επίσης υπήρχαν φωτογραφίες και θήκες τα οποία φαινόταν ότι θα υπάρχει υποστήριξη για το Apple Pencil στα νέα iPhone Αλλά από ό,τι φαίνεται τελευταία στιγμή ακύρωσε και αυτό το χαρακτηριστικό η εταιρεία Ένα χαρακτηριστικό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η υποστήριξη 4K βίντεο στα 60fps σε όλους τους φακούς της ε, συσκευής μας ε, έτσι λοιπόν ενώ άλλοι κατασκευαστές υποστηρίζουν ανάλυση και καταγραφή βίντεο 4K στα 60fps παραδείγματος χάρη στην κύρια κάμερα δεν το υποστηρίζουν στην υπερευριγόνια ή στο τηλεφακό παρόλα αυτά στα νέα iPhone έχουμε υποστήριξη για 4K στα 60fps και με τους τρεις φακούς Πέρα από αυτό όμως, για πρώτη φορά έχουμε και υποστήριξη για καταγραφή βίντεο 4K 60fps και με την selfie κάμερα. Μία ακόμη πολύ σημαντική δυνατότητα είναι η ταυτόχρονη καταγραφή βίντεο ταυτόχρονα από όλους τους φακούς ή και από την selfie κάμερα. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρξει και στην προηγούμενη γενιά των iPhone. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί. Παραδείγματο χάρη θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την κύρια ή τη selfie κάμερα ή παραδείγματο χάρη θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονη καταγραφή βίντεο σε μικρότερη ανάλυση. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι το Deep Fusion. Στο Deep Fusion συνδυάζονται 9 διαφορετικέ λήψει με διαφορετική έκθεση ώστε να μα δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, πραγματικά μου θυμίζει λίγο το πώ λειτουργεί το Night Mode δεν λειτουργεί ακριβώ έτσι το night mode, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ το night mode και στην ουσία θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι το night mode τη ημέρα και κατά πάσα πιθανότητα πιστεύω ότι θα το δούμε και σε άλλου κατασκευαστέ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο βελτιώθηκε είναι η διαβροχοποίηση. Το iPhone 6 ήταν αδιάβροχο έω 2 μέτρα για 30 λεπτά. Τα iPhone 11 Pro είναι αδιάβροχα στα 4 μέτρα για 30 λεπτά, ενώ το iPhone XR ήταν αδιάβροχο στο 1 μέτρο για 30 λεπτά, ενώ το iPhone 11 είναι αδιάβροχο στα 2 μέτρα για 30 λεπτά. Κάτι άλλο που πιθανό να μην γνωρίζετε είναι ότι παρόλο που οι συσκευές μας είναι αδιάβροχες, η εταιρεία δεν καλύπτει ζημιά από νερό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πιθανόν να μην το προσέξατε ή να μην του δώσετε σημασία είναι ότι έχουμε Wi-Fi 6 και το Wi-Fi 6 είναι τρει φορέ πιο γρήγορο από το Wi-Fi 5. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο πιστεύω ότι θα λείψει σε πολλούς από εσάς είναι η υποστήριξη για 3D Touch. Η εταιρεία αποφάσισε να καταργήσει αυτό το χαρακτηριστικό και πλέον για να σας εμφανιστούν οι πολλαπλές επιλογές πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο όπως συμβαίνει και με τις συσκευές Android. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι το audio zoom. Βέβαια το έχουμε δει και στην Samsung στο Note 10 και τι ακριβώ συμβαίνει όταν κάνουμε zoom την ώρα που τραβάμε βίντεο τόσο αυξάνεται και η ένταση η οποία καταγράφεται στο βίντεό μας. Κάτι που πιθανόν να γνωρίζετε είναι ότι από το iPhone 6s και μετά αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει υποστήριξη για ταχεία φόρτιση. Παρ' όλα αυτά ο φορτιστής ο οποίος συμπεριλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία είναι μόλις 5W. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία ταχυφορτιστής 18W αλλά μόνο στην έκδοση Pro. Όπως και να έχει όμως, υπάρχουν τεχνολογίες ταχυφόρτισης αρκετά πιο γρήγορες από τα 18W της Apple. Κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε πολύ από εσά είναι ότι τα iPhone είναι Dual SIM. Και όταν λέμε Dual SIM δεν είναι ακριβώς Dual SIM, υπάρχει μία Nano SIM και υπάρχει και η e SIM η οποία είναι ενσωματωμένη στην συσκευή μας και θα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε μαζί με κάποιο συμβόλαιο που θα κάνουμε στον πάροχο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και για το τέλο, άφησα το παράδοξο τη τιμή. Η Apple στην Αμερική έχει ρίξει την τιμή του iPhone 11 σε σχέση με το iPhone XR, έτσι λοιπόν από 749 δολάρια πήγε στα 699, παρόλα αυτά σε πολλές αγορές, αντί να έχουμε μείωση στην τιμή του iPhone 11, έχουμε δει αύξηση σε σχέση με την τιμή που υπήρχε στο iPhone XR. Όπως και να έχει σε ευρωπαϊκές... οι τιμές των ευρωπαϊκών αγορών και ιδιαίτερα δε στις Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλέ και πολύ υψηλότερε από τι τιμέ τι οποίε έχει ανακοινώσει η εταιρεία στι ΗΠΑ. Αυτά λοιπόν ήταν όσα πιθανό να μην γνωρίζετε για τα ολοκέντρια iPhone. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο μου και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σα! Και φυσικά, αν σα άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.